μαθητές του Χριστού μέσω της Μητρός τους
ζητούν χρόνο προς αποκατάσταση, η Εκκλησία του Χριστού, σεβαστέ μου συμπρεσβύτερε και αγαπητοί αδελφοί, προβάλλει θρόνο άβολο. Θρόνο ο οποίος δεν έχει δόξα, της αδοξίας των θρόνων. Και σε αυτό τον θρόνο τον μικρό, που θυμίζει τον θρόνο του Θεού, σήμερα κάθεται μια γυναίκα που αμάρτησε πολύ, εξευτέλησε την εικόνα του Θεού που έφερε μέχρι εσφάτων, μία πόρνη. Αυτή η πόρνη έφτασε μέχρι του σημείου όχι να ζει από τα χρήματα, αλλά να κινείται ειδονικώς και να κάνει ό,τι κάνει αυτό το αμάρτημα που πληγώνει το σώμα που αμαρτάνει και το σώμα του εταίρου που συναμαρτάνει με αυτόν που πορνεύει. Κι όμως, εκεί στο αδιέξοδο αυτής της μεγάλης αμαρτίας, η οποία μας οδηγεί, όπως όλες οι αμαρτίες, μακριά από τον Θεό, στο αδιέξοδο αυτό, απαντά η Εκκλησία και προβάλλει την Οσία Μαρία. Ένα πρότυπο μετανοίας και αυτομεμψίας. Επήγε πορνεύοντας στα Ιεροσόλυμα, αμαρτάνοντας καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Και λέει το εξής, τη διάρκεια του ταξιδιού: ας πάω κι εγώ εκεί που πάνε όλοι. Οι περισσότεροι, παρόλο που αμάρταναν, πήγαιναν να προσκυνήσουν τον τίμιο σταυρό του Χριστού. Και η Οσία πηγαίνει, προσκυνά τον Πανάγιο Σταυρό, μετά όμως από την αισθητή προσκύνηση. Όταν μπήκε στο ναό, μια δύναμη την εξωθούσε. Κατενόησε το πράγμα. Κατάλαβε ότι στο ναό με τόσες αμαρτίες δεν μπορεί να μπει. Και κοίταξε την εικόνα της Θεοτόκου και την παρακάλεσε: άσε με να προσκυνήσω και υπόσχομαι ότι θα αλλάξω ζωή. Εδώ βρίσκεται το μυστικό της υποδοχής της από τον Τίμιο Σταυρό και τον Εσταυρωμένο Χριστό. Την υποδέχεται ο Χριστός και εκείνη παίρνει το Σταυρό στους ώμους της και από τότε μέχρι την επίσκεψη του Οσίου Ζωσιμά ζει εν μετανία στην απόλυτη και μεγάλη έρημο. Και λέω απόλυτη και μεγάλη διότι δεν είχε ρούχα, δεν είχε τροφή παρά μόνο ελάχιστα που πήρε εκείνη την ημέρα που προσεκίνησε τον Σταυρό τελικώς. Έφυγε για την έρημο και η έρημος, ενώ θα μπορούσε να θεργέψει τα πάθη της και να γίνει χειρότερη, εκεί αυτή την ερημία την χρησιμοποίησε προς δόξαν Θεού. Και θα σας διαβάσω ένα ποίημα ενός συγχρόνου Αγίου, του Οσίου Νικολάου του Βελιμίροβιτς, Αρχιεπισκόπου Αχρίδος των σημερινών Σκοπίων. Ο επίσκοπος αυτός, ο Άγιος Επίσκοπος, ήταν και ποιητής και γράφει ένα ποίημα στο οποίο μιλά η Οσία Μαρία. Ένας Άγιος περιγράφει τη ζωή μιας Αγίας. Μόνον εκείνος μπορεί να περιγράψει το πώς ζουν οι Άγιοι και λέει: ήμι, αλίμονο δηλαδή, εμέ την αμαρτωλή, μιλάει η Οσία Μαρία, τη σκοτισμένη από τα πάθη. Αν η Οσία Μαρία μιλάει έτσι, αδελφοί μου, εμείς μήπως εκεί, σε θηλυκό γένος όπως είναι, πρέπει ο καθένας, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, να τοποθετήσει τον εαυτό του και να πει: ναι, αλίμονο, Κύριε, είμαι αμαρτωλή ψυχή, αμαρτωλός άνθρωπος, σκοτισμένος από τα πάθη. Πολλές φορές
ο ένας μιλώντας με τον άλλον, αμαρτάνουμε χωρίς να το κατανοούμε. Και ερχόμαστε στον πνευματικό και του λέμε, «Πάτερ, όλα καλά, δεν έχω τίποτα». Αν οι Άγιοι βρίσκουν αμαρτίες και η Αγία βρίσκει αμαρτίες στον εαυτό της, γιατί λέει στον Αβάζο Σιμά, «Γέροντα», του λέει, «ήθες να με ειδείς, αλλά εγώ είμαι γυμνή. Και εκτός από ότι είμαι γυμνή, επειδή είμαι τόσα χρόνια στην έρημο μόνη, είμαι και πολύ αμαρτωλή. Δεν κάνει να σου μιλήσω, δεν κάνει να σε κοιτάξω». Και κάμπτεται η οσία μόνον όταν την παρακαλά ο αστυπίζος ημάς να έρθει κοντά του και να συνομιλήσουν. Εκείνη του αποκαλύπτει την ζωή της. Λέει τις αμαρτίες ξεκάθαρα, γιατί έχει μετανοήσει. Δεν φοβάται να τα ονομάσει. Δεν τα λέει για πλάκα. Τα λέει σοβαρά. Και ζητά συγχώρεση από τον ιερέα. Και η συγχώρεση δίνεται από τον Κύριό μας. Θεριά, λέει η Αγία πάλι, είναι τα πάθη. Κατασπαράσουν την καρδιά μας. Έρποντας σαν φίδια φωλιάζουν μέσα μας. Αδελφοί μου, τα πάθη έτσι κινούνται. Φωλιάζουν μέσα μας. Και ενώ στην αρχή μπορεί εμείς να μην δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, αυτά καλλιεργούνται. Όπως εκείνες οι παραφιάδες στον κορμό της ελαίας, πάνε στην ελιά και φαίνονται στην αρχή λίγες, και αν δεν τις περικόψουμε, θεριεύουν και πολλές φορές καταστρέφουν και το δέντρο και τους καρπούς και οτιδήποτε έχει σχέση με την ελιά. Έτσι και στην πνευματική μας ζωή. Όταν εμείς αφήσουμε ένα πάθος μικρό, ένα ψέμα, πόσο εύκολα το επιστρατεύουμε και λέμε κατά συνθήκη ψεύδι, αθώα ψεύδι. Και ξεκινάμε με ένα ψέμα. Και το ψέμα μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει και θεριεύει. Και μετά δεν θυμόμαστε πού έχουμε πει ψέματα και επιστρατεύουμε και καινούργια ψέματα και γινόμαστε ψεύτες. Και μισεί ο Θεός την ψευτιά, όχι γιατί μισεί τον άνθρωπο, αλλά γιατί ο ψεύτης δεν μπορεί να αυτομεμφθεί και να μετανοήσει. Πώς θα μετανοήσεις αν έχεις επιστρατεύσει του κόσμου τα ψεύδι? Τέτοια ψεύδι θα επιστρατεύσεις και στις σχέσεις του με τον Θεό. Θα λες, δεν μπορώ την Κυριακή να πάω εκκλησία. Θα λέει χορός, εργάζομαι. Αφήνεις τον εκκλησιασμό. Μετά ξεχνάς την εξομολόγηση. Ξεχνάς την Θεία Ευχαριστία. Και τα θεριά γίνονται ανήμερα. Και τελικά φτάνουμε στο σημείο να γίνουμε τυπολάτρες. Να ερχόμαστε απλά στο ναό με το ζόρι, ή γιατί οι κοινωνικές συνθήκες το επιβάλλουν. Και τελικώς ξεχνάμε τον δωρεοδότη Θεό. Και θα κλείσω με το λόγο ενός Αγίου Συγχρόνου, τον ακούτε, του γέροντος Παϊσίου, που λέγει, «Δεν πειράζει αν δεν μπορείτε να κάνετε μετάνοιες με τα πόδια σας». Εδώ ο Άγιος λέει, αφήστε την άσκηση αν δεν μπορείτε. Και πόσοι λέμε ψέματα ότι δεν μπορούμε να νηστεύσουμε, ψέματα ότι δεν μπορούμε να γονατίσουμε, ψέματα ότι δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Και φτάνουμε στο μέγα ψέμα που λέμε, δεν έχω αμάρτημα. Είμαι πολύ καλύτερος από όλους τους άλλους. Και αυτοαφοριζόμαστε από τους υπολείπους. Αυτό σημαίνει αφορισμός. Ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από τους αδελφούς μας. Και συνεχίζει ο Όσιος Γέροντας Παΐσιος. Με την ψυχή σας, λέει, να μετανοείτε. Αυτό θέλει από όλους μας ο καλός Θεός. Ο καλός Θεός, ο Κύριός μας, φώτισε την δούλη του, την Αγία Μαρία, και έγινε το σκεύος της εκλογής το υγειασμένο. Η μόνη Αγία που προβάλλει η Εκκλησία μια Κυριακή πριν την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Έχει προβάλλει τον θρίαβο της Ορθοδοξίας. Έχει προβάλλει τον Όσιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον Ησυχαστή. Έχει προβάλλει τον Πανάγιο και Τίμιο Σταυρό. Έχει προβάλλει τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος, που φέτος συνέπεσε με την δεσποτικοθεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού.
και προβάλλει και τον Ευαγγελισμό πριν την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών πάντα, συνήθως. Και τελευταία κρατά την μεγάλη μορφή εκείνη, διότι λέει «δεινών ηρακημία», αλλά «μεγάλη μετάνοια». Αυτή η Αγία, η μετανοούσα Αγία, αυτό μας υποδεικνύει ότι κάναμε λάθος. Και τι έγινε, τίποτα. Και το πιο μεγάλο αμάρτημα, αν πει κάποιος ότι υπάρχει μεγάλο αμάρτημα, το συγχωρεί ο Θεός. Το συγχωρούν οι Άγιοι και μας περιμένουν στο πετραχύλι του Παπά. Και λέει και κλείνει ο Άγιος, τι είναι αυτή η ευωδία που απλώνεται στη φοβερή έρημο, σαν πυρύπνου θυμία μας σε μυρωδοχείο, η Μαρία ευωδιάζει, η αγιότητα μυροβλύσει. Έτσι είναι, αδελφοί μου αγαπητοί. Η αγιότητα μυροβλύζει, όπως και η δυσοδεία. Και ο υγειασμένος άνθρωπος γίνεται πόλος, έλξεως πνευματικός. Να ευχηθούμε η χάρη του Μεγάλου Θεού ημών με την ευχή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας να είναι πάντοτε με τιμόν. Αμήν. Καλή Ανάσταση.